ενόψει της Γενικής μας Συνέλευσης, πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, ενημερώνουμε τα μέλη μας, ώστε να ξέρουν τι περίπου θα συνηθεί στη Συνέλευσή μας, να είναι έτοιμοι για να μπορούν να έχουν τις προτάσεις τους για να καθοδηγήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο σε παραπέρα ενέργειες. Ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία έχουμε και απασχολούν? Αυτά που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή είναι το κλείσιμο των μονάδων της Μεγαλόπολης, αν τελικά υλοποιηθεί ή όχι, και βέβαια οι περικοπές και τα αναδρομικά τα οποία δεν βλέπουμε να έρχονται. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο? Ασφαλώς και υπάρχει, είναι το μόνο θέμα που, το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί τους συνταξιούχους, είναι η περικοπή των συντάξεων και η μη χορήγηση των αναδρομικών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι την κρίση από το 12 μέχρι σήμερα πιο πολύ την έχουν πληρώσει οι συνταξιούχοι. Την έχουν πληρώσει για την διαπραγματευτική έτσι περίπτωση. Βεβαίως. Και εκεί μας έχουν γίνει περικοπές, πληρώνουν τα φάρμακα, το ασφαλιστικό μας φορέας έχει διαλυθεί, παρόλο που είχαμε έναν εύρωστο ασφαλιστικό φορέα προς την μέσα στη ΔΕΗ. Αυτό τώρα έχει διαλυθεί, άρα υπάρχει πρόβλημα και οι βαριά πάσχοντες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως πρέπει. Θα έχουν κάποιες κινητοποιήσεις, τι έχετε έτσι σε καρδιά? Αυτό θα αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν και άλλοι, έτσι, και άλλοι κλάδοι μέσα που έχουν το ίδιο πρόβλημα? Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, απλά εμείς δεν μπορούμε να τους καλύψουμε, αλλά καλύπτουμε μόνο τους συνταξιούχους. Απόφαση όχι, αλλά από εδώ θα ακουστούν προτάσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην εισήγησή μας που θα γίνει στη Γενική Συνέλευση τον Φεβρουάριο. Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Πάμε κλείσει το 2015. Εάν έτσι είναι, τότε θα είναι μια θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη με την έννοια ότι αυτό ήταν το πλάνο το πριν την ΔΕΗ, έτσι να εξελιχθεί και τότε να κλείσουν οι μονάδες, ώστε και αν δοθεί αυτή η δυνατότητα, ο χρόνος αυτός, τότε θα δοθεί και η δυνατότητα να προετοιμαστεί και η κοινωνία τόσο της Μεγαλόπολης αλλά και ευρύτερα των 10 πεδίων, να προετοιμαστεί για τη μεταλληλικητική εποχή, αυτό που ονομάζουμε μεταλληλικητική εποχή. Το ξαφνικό κλείσιμο, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βρήκε την κοινωνία των Εκανοπεδίου απροετοίμαστη. Οπότε, μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα το μαραθμό του Εκανοπεδίου και βέβαια θα είχε σαν συνέπεια την φυγή της νεολαίας, άρα η πόλη της Μεγαλόπολης του έργου θα έφτασε σε μια ενός μεγάλου φοβιού όπως ήταν πριν από 50 χρόνια, πριν ξεκινήσει το εργοστάσιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτές οι πληροφορίες που έχουμε θα δοκιμήσουν και θα προχωρήσει έτσι η κατάσταση. Αυτό ευχόμαστε να γίνει. Το δεύτερο θέμα. Ακούσαμε τελευταία για το μειωμένο τιμολόγιο, ότι θα περικοπεί το μειωμένο τιμολόγιο ή αν θέλετε θα μειωθεί το μειωμένο τιμολόγιο των εργαζόμενων συνταξιούχων της ΔΕΗ. Συνάδελφοι, να πάμε λίγο πίσω και να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το περίφημο τιμολόγιο, το μειωμένο τιμολόγιο. Καταρχήν θα πρέπει να μην ξεχνάμε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Το μειωμένο τιμολόγιο δόθηκε στους εργαζόμενους της ΔΕΗ με συλλογική σύμβαση και δόθηκε έναντι αυξήσεων. Αντί αύξησης, γιατί η ΔΕΗ τότε δεν είχε δυνατότητα να δώσει ρεύστο, συμφώνησε με τους εργαζόμενους και επέκαψε στην συλλογική σύμβαση να δώσει μειωμένο τιμολόγιο. Στη συνέχεια, επειδή η κοινωνία αλλά και κάποιες κυβερνήσεις τότε έκριναν ότι το τιμολόγιο είναι πρόκληση και όλα τα σχετικά, προσπάθησαν να το κόψουν. Δεν μπόρεσαν να το κόψουν όμως, γιατί ακριβώς έχει προκύψει από συλλογική σύμβαση. Άρα νομικά δεν μπορούσαν
αντί αυτό έκανε κάτι άλλο. Έβαλα πλαφό στην κατανάλωση. Και καλώς έγινε. Καλώς μπήκε το πλαφό. Να μην υπάρχει αλόγη στην κατανάλωση. Συμφωνήσατε. Επίσης, η διαφορά που προέκυπτε από το μειωμένο τιμολόγιο θεωρήθηκε οικονομικό όφελος, εισόδημα. Άρα μπήκε κανονικά στη φορολογία μας και φορολογείται. Φορολογείται κανονικά. Ποιο λοιπόν, πού είναι λοιπόν το μειωμένο και ποιο είναι το όφελος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων αυτή τη στιγμή από το ρεύμα. Δεν υπάρχει όφελος. Από τη στιγμή που φορολογείται, δεν υπάρχει όφελος. Και εμείς... Δεν το ξέρουμε αυτό αυτοί. Το ξέρω. Τους ενημερώνω. Δεν θέλω να το κάνω. Α, είναι άλλη λόγη. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία βέβαια. Κατάσεις ερωτήσεις. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά κάνουμε καταγραφή των γεγονών. Έτσι λοιπόν συναδελφοί, εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει μειωμένο τιμολόγιο για τους συνταξιούχους, για εμάς που εκπροσωπούν τους συνταξιούχους, τα δώρα των παιδιών των Χριστουγέννων. Έχει κυκλοφορήσει η εγκύκλιωση της επιχείρησης που λέει ότι θα δοθούν για κάθε παιδί που δικαιούται 20 ευρώ στην ΦΠΑ δώρο επιταγή και θα διεκπαιρεωθεί μέσα από τις μονάδες που ο καθένας υπηρετούσε πριν. Ή, εδώ στην Τρίπολη Παραδοσκάρ, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσοι το δικαιούνται από τον ΔΕΔΙΑ. Σε οποιαδήποτε λοιπόν υπηρεσιακή μονάδα της ΔΕΗ, μπορούμε να εξυπηρετηθούμε για να